Από τις 13 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα παιδιά που φιλοξενούνται στην δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο Ασημακοπούλου μεταφέρονται στις σχολικές μονάδες με λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, με κόστος που επομίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Αυτό μέχρι στιγμής πραγματοποιείται για την μεταφορά των παιδιών σε γυμνάσια και λύκεια της πόλης. Ενώ το επόμενο διάστημα, εφόσον κανονιστούν όλες οι λεπτομέρειες και λυθούν όλα τα προβλήματα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα μεταφέρει τα παιδιά και στα δημοτικά της πόλης. Για την μετακίνηση των προσφυγόπουλων στις σχολικές μονάδες. Θέλω να τονίσω ότι η μετακίνηση των προσφυγόπουλων από τη δομή στην οποία βρίσκονται και έχουν εγκατασταθεί μέχρι και σήμερα και στα γυμνάσια και στα λύκεια γίνεται κανονικά με τα ειδικά μαθητικά δελτία μέσω του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, τα οποία και πληρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ενώ όσον αφορά για την μετακίνησή τους στα δημοτικά σχολεία, αυτό ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, όχι λόγω υπετιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία είναι καθόλου έτοιμη να μεταφέρει δωρεάν τα παιδιά στα σχολεία, αλλά περιμένουμε από τους υπεύθυνους της δομής να μας πούνε πότε θα είναι έτοιμοι για να μεταφέρουν τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία. Αυτό το τονίζω, γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες και στην Ελληνική Βουλή, και γι' αυτό θέλω να πω ξεκάθαρα ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τουλάχιστον στα γυμνάσια και στα λύκεια, γίνεται κανονικά η μεταφορά των προσφυγόπουλων από την δομή Ασημακοπούλου στις σχολικές μονάδες με τα λεωφορεία από τα οποία και πληρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Να σας ενημερώσω για τα σχολεία στην περιοχή. Έχει βγει το ΦΕΚ που ορίζει το παράρτημα του 20ου νηπιαγωγείου εντός της δομής. Θα πάνε περίπου 70 παιδιά στο νηπιαγωγείο και 3 νηπιαγωγοί. Επίσης, σε 7 σχολεία της περιοχής θα αναπτυχθούν πρωτοβάθμια στα υπόλοιπα παιδάκια, συμπληρώνοντας τμήματα τα οποία, αν δεν συμπληρώνονταν, θα είχαμε περικοπές και σε δασκάλους, αλλά και θα είχαμε και μειώσεις τμήματων. Οπότε βοηθάμε λίγο και σε αυτό. Επίσης, θα έχουμε 2 απογευματινά προς το παρόν και όλα τα άλλα στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα πάνε κανονικά. Έτσι, ελπίζουμε και με την περιφέρεια που μας έχει κανονίσει το θέμα των μεταφορών των μαθητών, να βρούμε και συνοδούς ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε να βρούμε και άλλες 6 θέσεις εργασίας συνοδών, πάλι από την τοπική κοινωνία. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Τα παιδιά αγαπούν και τα βλέπουμε χαρούμενα. Αυτό νομίζω ότι είναι το νόημα και αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό. Αυτό και η επένδυσή μας είναι στα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Όποια παιδιά και αν είναι αυτά.